Γεια σας, είμαι η Ρίτα από Καλλιρίστη Vintage. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα βάψουμε αυτό το επιπλάκι που βλέπετε στη φωτογραφία. Όταν ήρθε στα χέρια μου είχε το μαύρο του το χάλι. Καταρχήν βρωμούσε, μύριζε παλιό υπόγειο. Το άφησα λοιπόν έξω στο μπαλκόνι μου για αρκετές εβδομάδες με ανοιχτό το ντουλαπάκι για να ξεμυρίσει και επίσης για να δω μήπως τυχόν έχει σαράκι, γιατί είναι και αυτό κάτι που πρέπει να προσέχουμε με τα παλιά τα έπιπλα. Αφού είδα ότι δεν είχε, το έκανα πρώτα ένα πολύ καλό καθάρισμα και μετά άρχισα να το τρίβω. Πήρα όπως βλέπετε αυτή τη σπατουλίτσα, πήρα και ένα γελόχαρτο, έτριψα τα ποδαράκια για να φύγουν οι φλούδες από το παλιό το λούστρο, έβγαλα ό,τι περίσσευε, το έξισα και το έτριψα πολύ πολύ καλά, μετά το ξανακαθάρισα και μετά το πέρασα όλο μέσα έξω με ένα χέρι αστάρι. Αφού στέγνωσε λοιπόν το αστάρι, φτάσαμε στο δημιουργικό κομμάτι, το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας. Επειδή αυτό το έπιπλο έχει κάπως αυστηρές γραμμές, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ψυχρές γκρι αποχρώσεις. Πιο συγκεκριμένα θα το βάψω με το Warm Grey και το Stone Grey της Vintage Paint. Warm Grey είναι αυτό το λίγο πιο σκούρο και Stone Grey το λίγο πιο ανοιχτό. Πριν ξεκινήσω, είπα να κάνω μια δοκιμή εδώ πρώτα για να δω πώς φαίνονται αυτά τα δύο χρώματα μαζί και αν είναι όπως το έχω στο μυαλό μου και μ' άρεσε πολύ πώς φαίνονται. Οπότε θα ξεκινήσω βάφοντας πρώτα όλες τις μεγάλες επιφάνειες με το Stone Grey και μετά θα κάνω όλα τα πλαίσια και τις λεπτομέρειες με το άλλο χρώμα. Εντάξει, αυτό το χρώμα είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι φωτεινό, ψυχρό, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα και καλύπτει πολύ καλά. Λοιπόν, μόλις έχουν στεγνώσει τα ντουλάπια μου και μου βγήκε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν μου φάνηκε πριν με το αστάρι. Εδώ πέρα, όπως σας δείχνω και στη φωτογραφία, το ξύλο από μέσα μου πετάει κάτι κιτρινίλες. Δηλαδή πέρασε το χρώμα, αλλά αυτό μου πετάει το λευκέ από μέσα. Οπότε, πριν περάσω στο δεύτερο χέρι, θα πάω να πάρω το stain blocker μου, που είναι ένα ειδικό υλικό το οποίο σφραγίζει αυτούς τους λεκέδες και θα το περάσω 2 λεπτές στρώσεις πάνω από αυτό το λεκέ πριν περάσω στο δεύτερο χέρι. Αυτό είναι το stain blocker, είναι λευκό, οπότε θα περάσω όλο με το τουλάπι 2 λεπτές στρώσεις. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά αυτά τα stain blockers είναι ότι παγιδεύουν τον λεκέ μέσα. Αυτά είναι νερού, οπότε αν ο λεκές είναι λιπαρός θα διοπροχοποιήσουν την επιφάνεια και δεν θα μπορέσει να ξαναπεταχτεί έξω. Και συνήθως είναι λιπαροί, ας το πούμε, αυτοί οι λεκέδες, γιατί είναι τα λάδια και τα νύνες του ξύλου. Πέρασα το πρώτο μου χέρι, θα περιμένω να στεγνώσει και μετά θα περάσω και το δεύτερο. Λοιπόν, επειδή το stain blocker θέλει 2 λεπτές στρώσεις, 3 ώρες η μία από την άλλη, θα μου βάλουν τη μέρα. Οπότε αποφάσισα να αφήσω το ντουλάπι προς το παρόν, να στεγνώσω το πρώτο χέρι από το stain blocker και εγώ θα πιάσω να κάνω τα ποδαράκια. Τα ποδαράκια από το ντουλαπάκι, στην αρχή ήθελα να τα κάνω εφέ ξύλου, ανοιχτόχρωμα. Αλλά επειδή το ντουλαπάκι γενικώς το έβαψα σε ψυχρές και ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, σκέφτηκα να του δώσω λίγη λάμψη και να τα βάψω χρυσά, με το χρυσό της Vintage Paint. Έκανα ήδη το πρώτο χέρι όπως βλέπετε και τώρα θα δούμε μαζί το δεύτερο. Αυτό είναι το χρυσό. Ανακατεύω καλά με κάθε τους κύκλους. Κοιτάξτε εδώ τι άλλο από εδώ που είναι φανταστικό. Έχω ήδη βουτήξει το πινελάκι μου σε νερό και το έχω στρατικήξει και τώρα θα πάρω το χρώμα από εδώ στην αρχή και ξεκινάω. Αυτό είναι το δεκαράκι, το Oval του Πινέλο, είναι το καινούργιο αγαπημένο μου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες κάτω στα σχόλια. Τα Oval Πινέλα γενικά αγκαλιάζουν, βλέπετε, τις καμπύλες τέλεια και βάφουμε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Το πρώτο ποδαράκι είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο λίγο βάζω στη μητούλα. Και τα ποδαράκια είναι έτοιμα. Λοιπόν, ξέχασα να σας αναφέρω ότι έχω περάσει 2 χέρια και μέσα το ντουλαπάκι με το χρώμα, με το Warm Grey. Και επίσης έκανα ένα πολύ διακριτικό dry brush γύρω-γύρω, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, με το χρυσό χρώμα, έτσι ώστε να δέσουν τα ποδαράκια
και το χερουλάκι, υπόδοψα και αυτό χρυσό, με όλο το ντουλαπάκι και, όπως θα δούμε τώρα, με το stencil. Λοιπόν, για να κάνουμε το stencil μας χρειαζόμαστε ένα καλής ποιότητας stencil, έναν καλό σταμπαδόρο, ένα πινέλο για stencil και ένα κομμάτι χαρτί για να σκουπίζουμε το πινέλο μας από το έξτρα χρώμα. Και φυσικά τα χρώματά μας που ήδη τα έχουμε ανακατέψει και είναι έτοιμα. Το πινέλο μας πρέπει να είναι στεγνό. Το βουτάμε στο πρώτο μας χρώμα. Μετά σε ένα χαρτί βγάζουμε το περίσσιο και αρχίζουμε να μεταφέρουμε το χρώμα πάνω στο στένσιλ. Όπως βλέπετε, έχω ήδη στερεώσει το στένσιλ μου με σελοτέιπ στις γωνίες πάνω στην επιφάνειά μου, προσέχοντας να είναι συμμετρικά. Το κρατάω κάτω και με κάθετες κινήσεις εναποθέτω το χρώμα μου στα κενά. Επειδή εγώ θέλω να μπερδέψω δύο χρώματα εδώ πέρα πάνω στο stencil, θα αρχίσω να δουλεύω και με το χρυσό μου χρώμα, ενώ αυτό ακόμα είναι νοπό, δεν έχει στεγνώσει. Σκουπίζω λίγο το πινέλο μου, παίρνω λίγο χρυσό και βάζω το χρυσό εδώ πέρα γύρω γύρω. Έτσι το χρυσό μου μπλέκεται μαζί με το γκρι. Συνεχίζω τώρα με το γκρι. Να σας πω ότι αυτή η δουλειά γίνεται πολύ πιο εύκολα άμα φέρετε το τουλαπάκι πάνω στην επιφάνεια εργασίας σας και δουλεύετε κάθετα, δηλαδή το έχετε από κάτω. Εγώ το κάνω έτσι για να μπορώ να σας το δείχνω πιο εύκολα. Δουλεύω τμηματικά, βλέποντας τι μου αρέσει. Άμα δούμε ότι μας πέφτει λίγο περισσότερο χρυσό, μετά μπορούμε να βάλουμε λίγο γκρι από πάνω για να το κάνουμε πιο διακριτικό. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι μέχρι να καλύψουμε όλο το stencil και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια. Πολύ προσεκτικά, σε κολλάμε το σολοκαλί. Αυτό είναι το στένσιλ μας. Όπως βλέπετε, το επιπλάκι μου έχει τελειώσει και το έχω ήδη στήσει στο μπαλκόνι. Όταν στέγνωσε το στένσιλ, το πέρασα όλο με δύο χέρια βερνίκι νερού ματ, το οποίο μπορείτε να βρείτε κάτω στα σχόλια, και το εσωτερικό το πέρασα με κεράκι. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, απορίες σχετικά με αυτό το project, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή να με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και σας εύχομαι μια όμορφη και δημιουργική μέρα. Γεια σας!